Συγκλονίζει η νέα τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης με θύματα δύο νέα παιδιά. Πρόκειται για τον 17χρονο Ματθαίο και τον 29χρονο Έρντι, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στο Πολύδροσο Γαζίου. Κάθε μέρα θα γίνεται ένα ατύχημα εδώ. Έχουμε επαναστατήσει και εμείς και ο Λουμπάκης και όλη η γειτονιά, πάει πέρα ο Γιάννης και δεν βάλουν μυαλό. Πρέπει οι μοναχοί μας να πάρουμε λέει, τον νόμο στα χέρια μας. Πρέπει να τις κατασκοτώσουμε το βράδυ εμείς στο ξύλο. Χθες το βράδυ σκοτωθήκαν δύο άτομα. Κάθε βράδυ τρέχουν με 250, κινδυνεύουν τα κοπέδια τα δικά μας, τα μισιά, τα μόρα, δεν μπορώ να απορρίψουν όξο. Η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού με τον 29χρονο να χάνει τη ζωή του ακαριαία, ενώ λίγες ώρες αργότερα άφησε τη τελευταία του πνοή ο 17χρονος, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ένα δυνατό χτύπημα και μετά ακούσαμε παρατεταμένα ένα σύρσιμο της μηχανής. Γίνοντας στο μπαλκόνι μου βλέπω τα παιδιά και τα δύο κάτω και δυστυχώς την κατάληξη την ξέρετε. Το θέμα να μην γινότανε. Όλοι έχουμε διαμαρτυρηθεί. Είναι, τι να πω. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα. Κάτω από άγνωσες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 29χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 29χρονος φορούσε κράνος, ενώ δεν διέθετε δίπλωμα. Το μήνυμά μου είναι πρώτο στους γονείς, ελάτε κοντά στα παιδιά σας. Λοιπόν, δεύτερον, οι άρχοντες αυτής της πόλης, πάρτε μέτρα, θα θρηνήσουμε θύματα. Πολλά. Αυτό το φωνάζω από το 19 που κόντερα με σκοτώσουν εμένα προσωπικά μέσα στο σπίτι μου. Το 19 μπήκε ένα αυτοκίνητο μέσα στο σπίτι μου, κόντερα να σκοτώσει εμένα και όλη μου την οικογένεια. Τρέχουνε όμως, τρέχουνε το βράδυ, τρέχουνε, κάνουνε κόντρες. Έχουμε διαμαρτυρηθεί, είχαν πει ότι θα βάλουν σωμαράκια στο δρόμο και πινακίδες. Δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Πάντως και τα δύο νέα παιδιά αγαπούσαν τις μηχανές, με το θάνατό τους να συγκλονίζει τους φίλους τους, οι οποίοι άφησαν τριαντάφυλλα και φωτογραφίες τους στον τόπο του δυστυχήματος. Δυστυχώς δεν ακουστήκαμε. Τα δύο παιδιά χάθηκαν. Έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα. Πάρα πολλά ατυχήματα στο συγκεκριμένο δρόμο. Πρέπει να γίνει κάτι. Και τρέχουν με 150 χιλιόμετρα. Να βάλουμε σαμαράκια στο δρόμο. Υπάρχει ένας δρόμος που μπορούμε να τα βάλουμε τα σαμαράκια. Κάθε 50 μέτρα ένα. Να βάλουμε 10 σαμαράκια, τελειώνουμε. Πού να πάμε, στον Υπουργό, στον Πρωθυπουργό, πού να πάμε. Να πάμε στο Μητσοτάκη τον ίδιο. Δρομολογήθηκαν όλες οι διαδικασίες για σαμαράκια και τοποθέτηση πινακίδων για τη μείωση του ορίου ταχύτητας και αναμένουμε το ΦΕΚ, δηλώνει ο Γιώργος Πετούσης. Όντως είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα γιατί δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους. Την άσφαλτο. Η Δημοτική Αρχή είχε υποσχεθεί ότι μέσα μέχρι 15 του Αυγούστου θα έχουν μπει τα σαμαράκια στον δρόμο. Τα σαμαράκια έχουν παραγγελθεί, η πινακίδα έχει παραγγελθεί, υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε χωρίς το ΦΕΚ. Η οικογένεια του 17χρονου Ματθαίου βυθίζεται σαν υπό το πόνο για δεύτερη φορά, καθώς η μοίρα έπαιξε ένα ακόμη τραγικό παιχνίδι στην οικογένεια Καραγιαννάκη από τον προφήτη Ηλία. Το 1998, στην απίστευτη τραγωδία που βύθισε στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία, σε τροχαίο που σημειώθηκε σημαλάδες, χάθηκαν 4 νέοι από τον προφήτη Ηλία. Ανάμεσά τους και ο αδελφός του πατέρα του Ματθαίου, ο οποίος έδωσε το όνομα του αδικοχαμένου αδελφού του στον γιο του, χωρίς να φανταστεί ότι θα έχανε το παιδί του με τον ίδιο τρόπο.